Προσπάθειες να πριτανέψει η λογική και να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι λαϊκές αγορές καταβάλει η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, καθώς το νέο πλαίσιο για την αποφυγή μετάδοση του κορονοϊού περιλαμβάνει δυστυχώς και νέα πολύ αυστηρά μέτρα, όπως η απαραίτητη τήρηση των 3 μέτρων για κάθε πάγκο, αλλά και η απόσταση των λιγότερων 3 μέτρων από τον ένα πάγκο στον άλλο. Καταρχήν, να πω καλημέρα στους συναδέλφους πολιτές, καλημέρα στους καταναλωτές. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν όλο το διάστημα του καλοκαιριού σε ανοιχτό χώρο, όπως το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Είναι πιο ακίνδυνες από οπουδήποτε αλλού συνοστίζεται κόσμος. Δεν υπάρχει συνοστισμός. Οι πάγκοι είναι 3 μέτρα, οι διάδρομοι είναι 3 μέτρα. Κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει ότι δεν χρειάζεται διάδρομος 3 μέτρα. Και στείλαμε και μια επιστολή στον κύριο Χαρδαλιά σήμερα με την ανακοίνωση των νέων μέτρων να έχουμε μια συνάντηση μαζί του. Γιατί φέρνει συνοστισμό ο μεγάλος διάδρομος δίπλα από τον πάγκο, γιατί δεν πάνε οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές πάνε μπροστά στον πάγκο. Πάνε 2-3 άτομα στον πάγκο, στο διάδρομο δεν πάει κανένας. Ένα μέτρο είναι αυτό. Όλοι οι πολιτές, παραγωγοί και επαγγελματίες φοράνε μάσκες. Δεν έχουμε προβλήματα, αντισηπτικά, γάντια. Όλα είναι μια χαρά. Και δεν έχουμε και κανένα κρούσμα από τις λαϊκές αγορές. Τα σωματεία του κλάδου συμμετείχαν σε κινήσεις και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπό τον πρόεδρο του Ταμείου Λαϊκών Αγορών κ. Χάρη Πασβαντίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για τις λαϊκές αγορές κ. Σταύρο Μελά και με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ. Παραγιώτη Σταμπουλίδη, όπου συζητήθηκε και πώς θα εφαρμοστεί για τις επόμενες 15 μέρες είτε το μέτρο του 50% της συμμετοχής, είτε η επιπρόσθετη λειτουργία σε παράλληλο δρόμο ή η επέκταση της λαϊκής όπου αυτό είναι δυνατόν, με το 100% του δυναμικού, έτσι ώστε να μην χάσει κανείς το μεροκάματό του, ανάλογα με το τι θα επιλέξουν οι ίδιοι οι πολιτές στις λαϊκές αγορές. Τώρα για το 50-50 που αναφέρονται για τους παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές να λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής το επόμενο 15ήμερο. Οι παραγωγοί πρέπει να έρθουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, εφόσον κρατιώνται οι κατάλληλοι διάδρομοι. Πρέπει να έρχονται όλοι και να πουλάνε, γιατί είχαμε ξαναπάθει το προηγούμενο διάστημα, πετάξανε τα προϊόντα τους και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο και δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργήσουν. Γιατί για να φέρεις μια καλλιέργεια στη λαϊκή αγορά, χρειάζεται πίσω να έχεις εργάτες, να έχεις γεωπόνους, να πληρώσεις ΔΕΗ για να μπορείς να ποτίζεις. Είναι ένα μεγάλο κοστολόγιο το οποίο πάντα το χρεωνόμαστε και γι' αυτό όλοι οι αγρότες χρωστάνε και στην αγροτική τράπεζα πριν, στην Πειραιώς τώρα. Λοιπόν, ζητάμε από την πολιτεία να επανεξετάσει το μέτρο του 50-50, να έρθουν να υπάρξουν οι κατάλληλοι διαδρόμοι, να υπάρξουν πάγκοι 3 μέτρων, να φοράμε τις μάσκες μας και ήδη οι καταναλωτές ψωνίζουν και δεν έχουμε προβλήματα. Ωραία. Να πω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν διπλές λαϊκές αγορές για να τακτοποιηθεί ο κόσμος? Και αν λειτουργήσουν, πώς θα λειτουργήσει το 50-50? Κοιτάξτε, εφόσον η πολιτεία λέει 3 μέτρα πάγκος, 3 μέτρα διάδρομος και εφόσον χωράνε και η παραγωγή και οι επαγγελματίες στη λαϊκή, δεν χρειάζεται να ασκήσει το μέτρο. Εμείς ήδη έχουμε επεκτείνει τις λαϊκές. Αυτή η λαϊκή εδώ στον Κολονό, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει από τη Λέρμαν και τελειώνει κάτω, χαμηλά στην πυροσβεστική, να πούμε, ένα χιλιόμετρο λαϊκή. Όλες οι λαϊκές έχουν επεκταθεί. Αν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσουμε και παράλληλους δρόμους, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν οι καταναλωτές, να πουλήσουμε οι πολιτές και να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Είναι μεγάλη αδικία να σταματάει ο παραγωγός και να πουλάει τα προϊόντα του. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ισχύσει. Και νομίζω ότι όλοι χωράμε στη λαϊκή αγορά, ειδικά εάν μικρύνουν οι αποστάσεις των διαδρόμων που είναι άκριστες και ανούσιες, το έχουμε τονίσει και το έχουμε ξανατονίσει, ότι δεν χρειάζονται 3 μέτρα διάδρομοι. 1,5 μέτρο διάδρομος, 3 μέτρα πάγκος, χωράνε όλοι οι πολιτές, θα έχουμε καλύτερες τιμές, δεν θα έχουμε έλλειψη προϊόντων, δεν θα έχουμε συνοστισμό. Ο μεγάλος διάδρομος φέρει συνοστισμό. Το δείξαμε και προηγουμένως στην ΕΡΤ, μιλήσαμε και το δείξαμε προηγουμένως καθαρά. Κανένας καταναλωτής δεν είναι στο διάδρομο. Όλοι οι καταναλωτές είναι μπροστά στους πάγκους. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ζητάμε συνάντηση με τον κύριο Χαρδαλιά. Θα κάνουμε συνάντηση και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι υπεύθυνος για τις λαϊκές αγορές, για να δούμε πώς θα έχουμε πληθώρα προϊόντων, πώς θα έρχονται οι παραγωγές στις λαϊκές και πώς θα γίνουν όλα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων, δόθηκε διορία μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτέμβρη.